αυτή την ημέρα που όλοι συζητάμε για το συλλαλητήριο βεβαίως και για το Σκοπιανό. Ίσως όμως, ναι, θα προφανώς, αλλά ήθελα να ρωτήσω ότι μπορεί σε αυτή τη φάση να μην προκύπτουν κάποιες πολιτικές εξελίξεις από τα οικονομικά και τη δυσαρέσκεια και το φόρτο που έχει περάσει όλη αυτή η κοινωνία από όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά μήπως μπορούν να υπάρχει μια πολιτική εξέλιξη από το Σκοπιανό, δηλαδή στη διάρκεια αυτής της επίλυσης, και αν τελικά έχουμε λύση και συμφωνία να υπάρξουν τέτοιοι τριγμοί. Ο κύριος Θεοδωράκης, για παράδειγμα, εχθές ζητούσε μέσα σε άκρηση και πολύ αυθαρσός δημοψήφισμα. Και να μας πείτε και εσείς αν είναι κάτι που το σκέφτεστε ή αν το έχετε απορρίψει ως ελληνική κυβέρνηση. Δεν το σκεφτόμαστε, όχι. Άρα λοιπόν, είναι ένα αυτή σενάριο η συζήτηση είχε ξανανοίξει πιθανό. Το, ακούστε, είναι ξεκάθαρο αυτή αυτό. Η συζήτηση είχε ξανανοίξει το 2007 όταν τέθηκε το ζήτημα της σύνθετης ονομασίας. Η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει λόγος ή επιχείρημα το οποίο να συνηγορεί υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος. Είναι ένα εθνικό θέμα, κύριε. Ακούστε, είναι ένα εθνικό θέμα. Ωστόσο, εδώ σας ξαναλέω, η λογική έχει να κάνει με την ύπαρξη ενός άλλου κράτους. Το γεγονός ότι εμείς θα αναγνωρίσουμε ένα άλλο κράτος με την σύνθετη ονομασία, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει, σας ξαναλέω, σε μια κατάσταση στην οποία θα καταλήγαμε σε αναγνώριση εκ μέρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της γείτονος με τη συνταγματική της ονομασία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει ως ελληνική κυβέρνηση είναι να καταλήξουμε όσο το δυνατόν συντομότερα σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση το πλαίσιο που έχουμε πάρα πολύ σαφώς περιγράψει. Τι εννοείται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Με ρωτάτε αν μπορεί να υπάρξει στο μέλλον, δεν το θεωρώ. Όχι, δεν το θεωρώ. Όχι, όχι, κύριε Λασκαράτο, δεν το θεωρώ. Λοιπόν, έβαλε ένα όνομα μέσα η Μάριο νωρίτερα και εδώ πρέπει να έρθουμε οπωσδήποτε. Γιατί αν κάτι διαφοροποίησε το χθεσινό συλλαλητήριο παιδιών της Θεσσαλονίκης, ήταν η παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος στα 93 του αποφάσισε να βρεθεί πάνω στην εξέδρα και να δηλώσει ότι θέλει να ενώσει και όχι να διχάσει τους Έλληνες. Άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Πώς τον είδατε, κύριε Τζανακόπουλε, και σε πολιτικό και σε προσωπικό επίπεδο? Κοιτάξτε, πολιτικά η μετατόπιση του κυρίου Θεοδωράκη σε θέσεις μισαλόδοξες και πολιτικά ακραίες είναι μια θλιβερή εξέλιξη. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται για τις πολιτικές του απόψεις, κρίνεται για την πολιτική του στάση. Δεν θεωρώ ότι ήταν μια ορθή επιλογή αυτή την οποία έκανε ο κύριος Θεοδωράκης να εμφανιστεί εχθές και να μιλήσει μάλιστα με τον τρόπο που μίλησε στο συλλαλητήριο. Δεν ξέρω αν αναφερόμενο στον αριστερόστροφο φασισμό, ο οποίος είναι και πιο επικίνδυνος κατά τη γνώμη του, αναφερόταν και στον ίδιο τον εαυτό του και στο ίδιο το παρελθόν. Ναι. Τώρα υπάρχει και άλλη πλευρά όμως που λέει ότι. Και δεν ξέρω αν τιμά τον κύριο Θεοδωράκη. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν τιμά τον κύριο Θεοδωράκη ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπισαν, τον χαιρέτησαν, τον επένεσαν. Ακροδεξιά στοιχεία και γνωστοί φασίστες της ελληνικής πολιτικής ζωής. Χρησιμοποίησε βαριά φρασιολογία ο Μίκης Θεοδωράκης. Χρησιμοποιήσατε κι εσείς όμως, κύριε εκπρόσωπε. Και το ερώτημα είναι. Δικαιούται ένας άνθρωπος να ανέβει και να πει τη γνώμη του? Αφήστε τα. Φυσικά δικαιούται. Γιατί του στέρισε κανένας το δικαίωμα να το κάνει? Γιατί έχει ασκηθεί πολύ σκληρή. Δηλαδή το γεγονός ότι δικαιούται κάποιος να λέει τη γνώμη του σημαίνει ότι και αυτός ο οποίος τον ακούει δεν δικαιούται να του ασκεί κριτική? Το άλλο ερώτημα είναι υπεύθυνος κανείς για τον διπλανό του ή για αυτόν που τον χειροκροτά? Είναι υπεύθυνος για το παρελθόν του. Τώρα εδώ αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, έτσι, και είναι και 93 χρόνια αυτό το παρελθόν. Καλά, και εδώ ανοίγει η κουβέντα τώρα. Και γι' αυτό είπαμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν αυτός που διαφοροποίησε το συλλαλητήριο. Καταλαβαίνω ότι άγγιξε μια πολύ ευαίσθητη χορδή της κυβέρνησης και της αριστεράς αυτή η τοποθέτησή του για αριστερόστροφο φασισμό. Θεωρείτε ότι μπορεί ο Μίκης Θεοδωράκης να το έκανε αυτό για να τσιγκλίσει και την κυβέρνηση? Ακριβώς για να ρωτήσετε τον ίδιο. Ακριβώς για να θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο, κύριε Λασκάρα. Πατριωτικές τις ευαισθησίες όπως
και το, όπως τις αναφέρετε και στις τελευταίες σας δηλώσεις από την διαπιστώνω. Θα πρέπει στο, να ρωτήσετε τον ίδιο τον κύριο Θεοδωράκη το λόγο για τον οποίο μίλησε έτσι όπως μίλησε. Θεωρείτε ότι δίχασε τους Έλληνες ο Μίκης Θεοδωράκης? Κοιτάξτε να δείτε, η όλη λογική του, της προτροπής να ενωθούν οι Έλληνες έχει διάφορα προβληματικά στοιχεία. Κοιτάξτε, συνήθως αυτού του τύπου οι ενώσεις δεν μπορούν παρά να οδηγήσουν στον ολοκληρωτισμό. Ξέρετε, η πολιτική αντιπαράθεση, η διαφωνία, οι διαφορετικές οπτικές επί των πραγμάτων είναι σύμφυτη με τη δημοκρατία. Επομένως, η αντιπαράθεση, οι διαφορετικές απόψεις, ο πολιτικός διάλογος, ακόμα και η πολιτική σύγκρουση δεν σημαίνει απαραίτητος διχασμός. Είναι, ξέρετε, στοιχείο, πυρηνικό στοιχείο των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών να υπάρχουν αυτού του τύπου οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι διαφορετικές οπτικές γωνίες επί των πραγμάτων. Μόνο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα φαντασιώνονται ενωμένους λαούς. Ναι, ναι, δεν μπορεί, πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε ένα εθνικό θέμα, κύριε Τζανακόπουλο. Βεβαίως να είμαστε. Ακούστε να δείτε. Η εθνική γραμμή υπάρχει ένα... από το 2008 και μετά. Δεν το γεγονός ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι διαφωνούν. Υπάρχει... Και είναι χιλιάδες αυτοί που διαδηλώνουν, κύριε Τζανακόπουλο. Δεν συμφωνώ, δεν υπάρχει ουσιαστικά. Βεβαίως, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία όμως αυτός ο οποίος τελικά εκπροσωπεί είναι το κοινοβούλιο. Να κάνω ξανά μια ερώτηση, η οποία είναι κοντινή, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να την υποβάλω και να την υποβάλω σήμερα, κύριε Υπουργέ. Ακούγοντας και εσάς, διαβάζοντας και στο διαδίκτυο τι λέει ο κόσμος, που είναι η φωνή, βλέποντας όμως και πρωτοσέλιδα όπως αυτό της εφημερίδας των συντακτών, Όδυνον Όρων και Έτικεν Μίκη, ο Μιχαλολιάκος και τα τάγματα εφόδου ήταν εκεί χαρούμενοι με τον ομιλητή. Η αριστερά και η κοινωνία συνολικά αποφάσισε να χαρίσει τον Μίκη Θεοδωράκη στην ακροδεξιά. Η κοινωνία δεν αποφασίζει τίποτα. Ο κύριος Θεοδωράκης αποφασίζει για τον εαυτό του. Τον τοποθετείτε εκεί? Εγώ δεν έκανα κανένα σχόλιο. Είπα ότι ο κύριος Θεοδωράκης αποφασίζει για τον εαυτό του πού θα βρίσκεται και πού δεν θα βρίσκεται, πού θα ομιλεί και πού δεν θα ομιλεί. Αλλά και όπως ξεκίνησε βέβαια την ομιλία του κύριου Θεοδωράκης, ήταν λίγο σαρκαστικός με το πώς είχε τοποθετηθεί. Ούτε για αστείο δεν πρέπει να λέγονται αυτά. Το αδέρφια μου ναζιστές, ούτε για αστείο δεν πρέπει να λέγεται. Ούτε για αστείο. Ούτε για σαρκασμό. Ούτε για σαρκασμό. Λοιπόν, αυτή είναι η τοποθέτηση του κυρίου Τζανακόπουλου. Όλα. Έτσι, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί είπατε ότι τελικά δεν πέτυχε η Νέα Δημοκρατία να αποδοθεί σε αυτό το συλλαλητήριο μια αντικυβερνητική χρειά. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο φωνάζουν από κάτω σύνθημα η Μακεδονία είναι θέλω μία να δώσω και μια απάντηση στον Κώστα. Σου έχουν απαντήσει. Δεν χαρίζετε κάτι, κάτι που είναι ήδη αυτοενταγμένο. Λοιπόν, άμεσα τα ανακλαστικά. Όχι, είναι παλιότερο, δεν ήθελα να διαβάσω. Προσπαθώντας να βρω που σταμάτησα. Λοιπόν, το έχω αυτό. Εντάξει, είμαστε ζωντανή εκπομπή. Έλεγα λοιπόν ότι λέγατε ότι η αντιπολίτευση προσπάθησε να δώσει μια αντικυβερνητική χρειά στο συλλαλητήριο. Όμως από την άλλη, ένας παλμός από κάτω και ένα σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική». Μήπως είναι και ένα σύνθημα συνολικότερα το ότι δεν θέλουμε να εκχωρήσουμε τίποτα άλλο? Δηλαδή, όλος αυτός ο κόσμος δεν ξέρει ότι η Μακεδονία είναι χωρισμένη σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι στην Ελλάδα. Πιθανότατα δεν το ξέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα όμως, μήπως τον... αυτό είναι ένα αίσθημα συνολικότερα. Είδατε, ξέρετε, εχθές υπήρχε ένα πανό. Μιας διαμαρτυρίας. Να σας πω, επιτρέψτε μου σε σχέση με το αν το ξέρει ή δεν το ξέρει. Χθες υπήρχε ένα πανό στο οποίο αναφερόταν η καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου σύμφωνα με το Θουκυδίδη, ο οποίος είχε πεθάνει 100 χρόνια πριν γεννηθεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Επομένως, καταλαβαίνετε το ότι τι γνωρίζει και το τι δεν γνωρίζει ο καθένας σε αυτή τη χώρα είναι λίγο αμφισβητήσιμο. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο ζήτημα, δεν υπάρχει κάτι το οποίο εκχωρείται. Ούτε έδαφος, ούτε ιστορία, ούτε γλώσσα, ούτε πολιτισμός. Αν κάποιος φοβάται τόσο πολύ για την ταυτότητά του, νομίζω ότι θα έπρεπε να ξανασκεφτεί την κατάσταση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργεί διαρκώς με την φοβικότητα, το άγχος ότι κάποιος μας επιβουλεύεται. Αυτό με το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσουμε είναι με ένα δυναμισμό, είναι με μια προσπάθεια να καταλάβουμε τους γειτονές μας, να καταλάβουμε τον άλλον και μέσα από αυτή τη διαδικασία νομίζω ότι. Μήπως ο Σκοπιανός έδωσε την ευκαιρία να βγει κόσμο στο δρόμο που εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Τζανακόπουλο, και εσείς το ξέρετε καλά. Δηλαδή στα προηγούμενα χρόνια κατέβαινε ο κόσμος. Τώρα έχει πάρα πολύ καιρό να διαμαρτυρηθεί. Δεν θα κάνω τέτοιες αναγωγές σε καμία περίπτωση. Η στρατηγική πάντως της κυβέρνησης δεν αλλάζει. Εφόσον θέλει να διαμαρτυρηθεί για την οικονομική πολιτική, για τη φορολογική πολιτική, για τη μισθολογική πολιτική, μπορεί να κάνει
αυτό ακριβώς. Το γεγονός ότι επιλέγει να μην το κάνει σημαίνει ότι έχει κατανοήσει την συγκυρία, έχει κατανοήσει τους σχετισμούς δύναμης, έχει κατανοήσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Άρα δεν το συνδέεται εσείς αυτή τη στιγμή. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι εξορισμού δεν συνδέεται. Λοιπόν, έχουμε έξω τις αγορές, θα το ρωτήσω, θα σκάσω. Κοιτάξτε, ο Υπουργός Οικονομικών έχει δηλώσει και αρκετά πριν την ολοκλήρωση τρίτης αξιολόγησης ότι μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές και εφόσον υπάρχει η έγκριση του Eurogroup, θα επιδιώξουμε έξοδο στις αγορές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα πρέπει να ρωτήσετε το Υπουργείο Οικονομικών και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Μα και εμείς τι να κάνουμε. Για τις αγορές ρωτάμε τον Υπουργό Οικονομικών. Για τον ανασχηματισμό πρέπει να ρωτήσουμε τον Πρωθυπουργό. Πού να απευθυνθούμε. Και πάω στον ανασχηματισμό, το καταλάβατε κύριε Υπουργέ, γιατί είχαμε συνδέσει. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο επιμένουν οι δημοσιογράφοι να ρωτούν για τον ανασχηματισμό όταν γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να πάρουν καμία απάντηση. Γιατί πάντα το έχει ενδιαφέρον, καμιά φορά δεν ξέρει. Αυτό δεν θα πάρει την απάντηση. Αν ρωτούσαμε μόνο αυτά τα οποία περιμένουμε απάντηση, κύριε Υπουργέ, συνδέεται ο ανασχηματισμός με το θέμα του εθνικού το οποίο συζητάμε. Δεν υπάρχει ανασχηματισμός. Δεν υπάρχει ανασχηματισμός. Ο ανασχηματισμός υπάρχει στο μυαλό του Πρωθυπουργού, επομένως αν θέλετε μπορείτε να προσπαθήσετε να ψάξετε εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε αν αφήσαμε τίποτα που θέλατε να συζητήσουμε, αν είχατε καμία είδηση φέρει μαζί και δεν την τσιμπήσαμε. Εμείς διαβάζουμε και ερωτήσεις από τον κόσμο, το κάνουμε αυτό. Δεν λοιπόν, είμαστε μόνο δημοσιογράφοι. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τσανακόπουλος. Μεταφέρουμε και τις ανάγκες του κόσμου. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα.